Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Για τον τόπο μας. Για το μέλλον μας. Δίνουμε ανάσα στο περιβάλλον. Διευθέτηση ρέματος Σταγυρίτη, στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι την Περιφερειακή Τάφρο στη Θεσσαλονίκη. Το έργο αυτό αποχετεύει μια ευρύτερη περιοχή 1000 στρεμμάτων. Αφορά την περιοχή της Μαλακοπής, την περιοχή της επέκτασης της Πηλαίας, την περιοχή των Κωνσταντινουπολιτών και επίσης και την περιοχή ακόμα και πάνω από την Περιφερειακή Οδό. Όλα αυτά τα όμβρια ύδατα συλλέγονται σε αυτό το ρέμα και αποχετεύονται στην Περιφερειακή Τάφρο. Είναι πολύ μεγάλη σημασία, γιατί αν δεν υπήρχε αυτό, τότε η ροή θα ήταν ανεξέλεγκτη με τις όποιες συνέπειες θα μπορούσε να έχει αυτό. Με την κατασκευή του έργου αποτράπηκαν κάποιες αυθαίρετες ενέργειες επί αυτού, που ήταν επεμβάσεις με επιχώσεις, αυθαίρετες καταλήψεις και όλα αυτά αναιρέθηκαν με την κατασκευή του έργου. Το έργο αυτό προστατεύει μια περιοχή περίπου 1000 στρεμμάτων και ο πληθυσμός ο οποίος κατοικεί σε αυτή την περιοχή και εξυπηρετείται από το έργο αυτό είναι περίπου 13.000 κάτοικοι. Το σημείο του ρέματος ήταν ένα πολύ άσχημο σημείο. Το ρέμα ήταν εγκαταλειμμένο, ήταν μέσα στη βλάστηση, είχε καλαμιές πολλές και είχε και προβλήματα κατολίσθησης. Πραγματικά, αν έβλεπε κανείς που είχε φτάσει η κήτη μπροστά στην είσοδο μιας συγκεκριμένης πολυκατοικίας, θα καταλάβαινε πόσο σημαντικό είναι αυτό το έργο και πόσο γρήγορα έπρεπε να γίνει. Γνωρίζω για το ρέμα Σταγυρίτη, γιατί είμαι κάτοικος της περιοχής εδώ και χρόνια. Πριν την κατασκευή της αντιμνημονικής προστασίας και συγκεκριμένα του έργου αυτού, υπήρχε σοβαρό πρόβλημα, οπότε η κατασκευή του ρέματος έχει αποτρέψει από τη μια την επικινδυνότητα λόγω των έντονων βροχοπτώσεων, αλλά παράλληλα όμως υπάρχει και μια αισθητική η οποία είναι σε προχωρημένο βαθμό. Παλιά ήταν ένας σκουπιδότοπος. Τώρα, σαφώς, η εικόνα της περιοχής έχει αλλάξει ριζικά. Δίνουμε ανάσα στο περιβάλλον. Για τον τόπο μας. Για το μέλλον μας. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Η περιφέρεια στην πράξη. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.